Καλησπέρα. Hyvää päivää. Good afternoon. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη χαρά για μένα να βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Υπάρχει ένας τρόπος να βγούμε από το αδιέξοδο. Τα προβλήματα με τα οποία είμαστε αντιμέτωποι είναι κοινά. Και αυτό το καθιστά ακόμα πιο σημαντικό το να αναζητήσουμε βιώσιμες λύσεις μαζί. Η παγκοσμιοποίηση σαν έννοια καλύπτει πολύ περισσότερα από αυτά που υποστηρίζει ότι κάνει. Και υπάρχει η καλή και η κακή. Η κακή παγκοσμιοποίηση είναι αυτή που αυξάνει τις ανισότητες, είναι αυτή που παίρνει τις ελευθερίες από τον λαό και τις δίνει στους τραπεζίτες και οδηγεί στο οικονομικό αδιέξοδο. Μας λένε συχνά για την ελευθερία της μετακίνησης και την ελευθερία των αγαθών, αλλά τελικά μόνο καταστροφή υπάρχει. Και υπάρχει ένα παγκόσμιο κίνημα κατά της παγκοσμιοποίησης που έχει ανοίξει τα μάτια των ανθρώπων σχετικά με τη μη βιωσιμότητα του σημερινού οικονομικού μοντέλου. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να αποκαλύψουμε όλα αυτά τα ελαττώματα του μοντέλου που προβάλλεται και το οποίο απλώς συγκεντρώνει τον πλούτο και την εξουσία. Χρειαζόμαστε όμως ακόμα περισσότερα, χρειαζόμαστε πραγματικές πολιτικές επιλογές και χρειαζόμαστε και έναν οδικό χάρτη για να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Σήμερα η ανθρωπότητα χρησιμοποιεί τους πόρους της υπερβολικά χωρίς να υπάρχει μία ίση κατανομή της αξιοποίησης αυτών και αυτό μας δείχνει την έλλειψη κοινωνικής ισότητας, κάτι όμως που χρειαζόμαστε την δικαιοσύνη, χρειαζόμαστε το προβλέψιμο, χρειαζόμαστε το βιώσιμο, χρειαζόμαστε μακροπρόθεσμες προοπτικές για τους ανθρώπους, έτσι ώστε να μπορούν να διαμορφώσουν τη ζωή τους και το περιβάλλον τους. Η επικοινωνία και το πρόταγμα της δημοκρατίας είναι κεντρικά ζητήματα σε ατομικό επίπεδο, σε επίπεδο κράτους, αλλά και σε επίπεδο ολόκληρου του κόσμου. Από κοινωνικής άποψης, λοιπόν, εάν θέλουμε μία ισορροπία, αυτό προϋποθέτει ότι δεν μπορεί να παραμένουμε στατικοί. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και δεν υπήρχε ούτε και θα υπάρχει στο μέλλον. Το να αποζητούμε μία ισορροπία είναι μία συνεχής διαδικασία όπου μπορεί να υπάρξουν ευνίδιες αλλαγές ανάλογα με τα δεδομένα κάθε φορά. Και η εθνική κυριαρχία θα πρέπει να ειδωθεί ως η πραγματική δημοκρατική βάση. Το κράτος είναι κυρίαρχο όταν έχει το δικό του, τη δική του νομοθετική εξουσία η οποία βασίζεται σε ανεξάρτητη δικαστική εξουσία και δική του εξωτερική πολιτική. Έτσι λοιπόν, άμα ειδωθεί υπό αυτό το πρίσμα η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη της δεν είναι κυρίαρχα. Οι ιστορικές και οι φυσικές προϋποθέσεις μας δείχνουν ότι οι υπερεθνικές μορφές διακυβέρνησης μπορούν εύκολα από συνεργατικές να καταστούν εξουσιαστικές. Υπάρχει λοιπόν, εξακολουθεί να υπάρχει η ανάγκη για βαθιά συνεργασία μεταξύ των κρατών, αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο μεταξύ κυρίαρχων κρατών.
όπου οι λαοί εξουσιάζουν αντί να εξουσιάζονται, και δεν μπορεί να είναι αποδεκτό να αγοράζει κανείς ψήφους ή πολιτική εξουσία. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ισορροπία μεταξύ οικονομίας και του λαού. Η οικονομία και οι αγορές θα πρέπει να υπηρετούν τον λαό και όχι το αντίστροφο, όπως ισχύει. Η παραγωγή των αγαθών και των υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται για, μάλλον η παραγωγή αυτή των αγαθών και υπηρεσιών γίνεται για την καλύτερη ευημερία μας θεωρητικά, όμως στην πράξη δεν ισχύει αυτό. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε μια αλλαγή του οικονομικού μοντέλου. Το μελλοντικό οικονομικό μοντέλο θα πρέπει να έχει ως βάση το πρόταγμα της ανάπτυξης. Θα πρέπει ο σκοπός να είναι να καλύπτονται οι βασικές ανθρώπινες ανάγκες. Και το χρήμα δεν θα πρέπει να παράγεται από τις τράπεζες υπό τη μορφή χρέους. Θα πρέπει να, δηλαδή δεν θα πρέπει να υπάρχει το δικαίωμα στις εμπορικές τράπεζες να παράγουν χρήμα από το τίποτα. Και το χρήμα που κυκλοφορεί θα πρέπει να φορολογείται το κράτος θα πρέπει να έχει τις βασικές υπηρεσίες όπως η υγεία, η παιδεία, τα οδικά έργα, και δεν θα πρέπει να υπάρχουν ανησυχίες για πολύ υψηλό πληθωρισμό όταν υπάρχει μια ισορροπία στην ζήτηση και την προσφορά. Οι ευθύνες και οι κίνδυνοι που φέρουν οι εμπορικές τράπεζες θα πρέπει να φέρονται και από τα ίδια τα στελέχη αυτών, τα ανώτατα διοικητικά τους στελέχη. Η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να κόβει χρήμα, να ρυθμίζει την ροή του χρήματος, και δεν μπορεί να υπάρχει ένας ανταγωνισμός εποφελία των λίγων. Θα πρέπει να υπάρχει κάλυψη των αναγκών όλων. Το πραγματικό ΑΕΠ δεν μετράει τις ανισότητες, δεν μετράει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, δεν μετράει το αν καλύπτονται οι ανάγκες όλων. Το εθνικό νόμισμα μπορεί να αποτελέσει μια λύση για να βγει κανείς από το αδιέξοδο αυτό. Όπως επίσης και η κυρίαρχη λήψη αποφάσεων είναι ζωτική σημασία για το μέλλον. Για παράδειγμα, αυτό ισχύει για την Φινλανδία, όπου έχουμε μια αχτίδα ελπίδας. Διότι η πηγή πολλών προβλημάτων είναι το γεγονός ότι δεν έχουν δικό τους νόμισμα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και με αυτόν τον τρόπο οι εμπορικές τράπεζες είναι αυτές που ορίζουν το χρήμα. Οι κυβερνήσεις αναγκάζονται να δανείζονται κεφάλαια από τις ίδιες τράπεζες που ζητούν βοήθεια και διάσωση όταν βρίσκονται σε δυσκολία. Κάθε ευρώ το οποίο δανείζεται μία χώρα αποτελεί ξένο χρέος, και βρισκόμαστε σε μία θέση όπου οι εμπορικές τράπεζες εμποδίζουν το κράτος να κατανείμει τους πόρους του για το όφελος των πολλών. Υπάρχουν λοιπόν... Έχει
μειωθεί σημαντικά λοιπόν το εύρος των κρατών του ευρώ. Και εδώ πρόκειται για μια κατεύθυνση που θα πρέπει να πάρει κανείς. Η δημοκρατία θα πρέπει να, ακόμα και όταν δεν μπορεί να επιτευχθεί πλήρως, να είναι ο σκοπός, ο ίστατος. Είναι λοιπόν θέμα κατεύθυνσης, εάν θα πάρει κανείς τη σωστή ή την λάθος κατεύθυνση, και θα πρέπει συνεχώς να αναρωτιόμαστε. Και για να το κάνουμε αυτό χρειάζεται μια ανοιχτή δημόσια συζήτηση που αποτελεί και τη βάση για τη γνήσια αυθεντική δημοκρατία. Τα σημαντικά προβλήματα της δημοκρατίας είναι συνδεδεμένα άρρηκτα με τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη βιωσιμότητα και το περιβάλλον. Οι φορείς λήψης αποφάσεων λοιπόν θα πρέπει να διερωτούνται ποιο είναι το σωστό και ποιο το λάθος, και η επιτυχία μας θα μετρηθεί μέσα από την κατεύθυνση που θα πάρουμε. Θα χρειαστούν νέοι στόχοι και νέα εργαλεία. Οι πολίτες χρειάζονται εργαλεία για την αλλαγή, και πρόκειται για εργαλεία τα οποία θα αλλάξουν το μέλλον μας και θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά. Ο αγώνας λοιπόν για την κυριαρχία και τη δημοκρατία δεν θα πρέπει να χαθεί. Θα πρέπει να συνεχιστεί μέχρι την τελική νίκη. Πρόκειται για μια επίμονη πάλι, μια επίμονη μάχη κατά των ολιγαρχιών και των οικονομικών ελίτ προς όφελος του λαού. Πρόκειται για έναν αγώνα χωρίς βία. Δεν υπάρχει όμως αμφιβολία ποιος θα είναι ο τελικός νικητής. Η ολιγαρχία θα παραμεριστεί όταν όλο ένα και περισσότεροι πολίτες θα δουν τα πράγματα όπως έχουν και θα δραστηριοποιηθούν για την αλλαγή. Σας ευχαριστώ πολύ.